Από αυτό ακριβώς το σημείο η οδηγός του αυτοκινήτου χάνει άγνωστο πώς τον έλεγχο και μαζί με τα δύο της παιδιά ηλικίας 11 και 2,5 ετών πέφτουν σε γκρεμό άνω των 150 μέτρων. Απόλυτος τρόμος και φιαλτικά δευτερόλεπτα για την οικογένεια, η οποία είχε άγιο. Το συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο των Βουτών και λίγα μέτρα από το κημητήριο και σε ένα άκρος επικίνδυνο σημείο όπου έχουν κινδυνεύσει και άλλοι οδηγοί. Πήγαινε τα μικρά σου στο κολυμπητήριο και είχε και το μικρό μέσα στο καθισματάκι. Στη στροφή κάτι έγινε και έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε στον γκρεμό. Δεν περνούσε κανείς εκείνη την ώρα. Το αμάξι πήγε 150 με 200 μέτρα βάθος, τούμπες και μετά σταμάτησε με τον ουρανό προς τα κάτω. Σε μία ηλιά. Ξέφυγε το αμάξι, γλίστηξε, δεν ξέρω πώς έγινε. Έγινε. Και έπεσε σε τι βάθος? 200 μέτρα βάθος. Το ευτύχισμα είναι ότι τα παιδιά και η γυναίκα δεν έχουν πάθει το παραμικρό, ούτε γραζουνιά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημείο. Έχει πέσει και άλλο αυτοκίνητο πριν περίπου 8 χρόνια στο ίδιο ακριβώς σημείο. Εικόνες που σοκάρουν, με τη μητέρα να βρίσκει τη δύναμη να απεγκλωβιστεί από το όχημα το οποίο έγινε σμπαράλια, καθώς και να βγάλει τα δύο της παιδιά, τα οποία ευτυχώς ήταν καλά στην υγεία τους. Ακολούθησαν στιγμές αγωνίας, καθώς η ίδια σκαρφάλωνε από τον γκρεμό για να ανέβει στον δρόμο, ώστε να ζητήσει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Βγήκε η κόρη μου, έβγαλε τα παιδιά έξω και τα δύο. Άφησε τη μικρή με τη μεγάλη, βγήκε όλο τον γκρεμό επάνω στο δρόμο και την ώρα που βγήκε, ναι, και την ώρα που βγήκε πάνω στις μπάρες περνούσε κάποιος περαστικός νεαρός και του είπε το συμβάν και κατέβηκε στα πέντια. Ένας περαστικός βγήκε η γυναίκα μου πάνω και ένας περαστικός στάθηκε και... Ζήτησε η γυναίκα μου βοήθεια του περαστικού και με πήρε ο περαστικός τηλέφωνο και πήγα. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και τα τρία μέλη της οικογένειας φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Σοκαρισμένη η μητέρα κατάφερε να ειδοποιήσει τα συγγενικά της πρόσωπα, ενώ διερχόμενος οδηγός βοήθησε την οικογένεια. Το πρωί στήθηκε επιχείρηση ανάστρεψης του οχήματος από τον γκρεμό, με συγγενείς να κάνουν λόγο για θαύμα. Στο σημείο εκείνο είναι γκρεμός. Έτσι και το σπρώξει στο αμάξι δεν σταματάει. Θα πάει στον γκρεμό μέχρι όπου πάει. Και η μικρούλα δεν έχει ούτε γρατζουνιά. Ούτε γρατζουνιά. Και η μεγαλύτερη έχει κάποια γρασίματα λόγω βγαρσίματος για τα κλαδιά. Από τον Φεβρουάριο του 2020, ο πρόεδρος της κοινότητας Βουτών τονίζει με έγγραφό του προς την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης την ανάγκη τοποθέτησης μπαρών στο επικίνδυνο αυτό σημείο, χωρίς όμως να βρίσκει ανταπόκριση. Ενώ μετά το τροχαίο, φαίνεται πως δρομολογούνται εξελίξεις από την ερχόμενη εβδομάδα. Έχουμε στείλει έγγραφο από τις 5 Δευτέρων, αν θυμάμαι καλά, του 20 στην περιφέρεια. Που λέτε ότι θα πρέπει να μπει μπάρα. Σωστά. Υπάρχει εργολαβία αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και από ό,τι έμαθα θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα το πρωί, πρώτο Θεός. Ο εργολάβος αρχίζει να βάλει τις μπάρες από εδώ και σε όλα τα σημεία μέχρι το Παγνί. Μετά το ατύχημα όμως βλέπουμε. Μετά το ατύχημα.